αυτή η σύναξη ήταν μια, ήταν μια συμβολική αλλά και πολύ σημαντική σύναξη για το σήμερα και το αύριο του ΠΑΣΟΚ. Όλες οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ με τους πρώην προέδρους, τον Κώστα τον Σιμίτη και τον Γιώργο τον Παπανδρέου, αλλά και επιφανείς στελέχη όπως ο Κώστας ο Λαλιώτης, ο Σκανδαλίδης και άλλοι πολλοί, παραβρέθηκαν, ο Δημήτρης Ωρέπας, παραβρέθηκαν εκεί σε μια επαιτειακή από τη μια μεριά σύναξη, αλλά και σε μια συζήτηση προβληματισμού για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, το ΙΣΤΑΜΕ είναι ένα ίδρυμα που είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα τον Παπανδρέου, είναι ένα ίδρυμα στρατηγικών και αναπτυξιακών μελετών και είναι μια δεξαμενή σκέψης, πολιτικής σκέψης, διεθνώς αναγνωρισμένο, και νομίζω ήταν πολύ σωστή η ιδέα να αναλάβει το ΙΣΤΑΜΕ να διοργανώσει αυτή τη συγκέντρωση των στελεχών, των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ για το σήμερα και για να προβληματιστούμε για το σήμερα και το αύριο του ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και θα έλεγα συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί αυτή η δημοκρατική παράταξη έχει παρελθόν, έχει ιστορία, έχει παρόν και πιστεύω ότι έχει και μέλλον. Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα, όπου στο πρόσφατο συνέδριο η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να σας πω ότι αποτελείται από το περίπου το 70% είναι νέα παιδιά, άνθρωποι κάτω των 40 ετών. Ο δε γραμματέας, ένα πολύ καταξιωμένο στέλεχος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ένας στέλεχος που πραγματικά μας έχει εκπλήξει με την σοφία του, σε εισαγωγικά θα έλεγα, και με τη δράση του, που την οποία δεν πολύ εμφανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι πρακτικός. Δηλαδή συνέβαλε πάρα πολύ στη δημιουργία αυτής της σύναξης και νομίζω το πρόσημο είναι θετικό, γιατί αυτό που δεν είχαν καταφέρει άλλοι το κατάφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, να είναι εκεί παρόντες ο Σιμίτης, ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου. Και αυτό δίνει μια νέα διάσταση στο αύριο του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα στην κέντρο αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα μείνουμε στις επάλξεις αυτού του αγώνα για τη μία Ελλάδα που όλοι προσδοκούν. Μια Ελλάδα που θα ανήκει στο λαό της. Μια Ελλάδα που θα την διαφεντεύει. Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια δύσκολη εποχή για το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ επομίστηκε την πιο δύσκολη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που καλέστηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Δεν θέλω να παρθενολογήσω, δεν θέλω να μιλήσω απέναντι σε άλλα κόμματα, αλλά είναι γεγονός ότι όταν ο κύριος Καραμαλής άφησε το καράβι στην ξέρα, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά πήρε την τύχη της χώρας στα χέρια του. Και σε μια περίοδο που η παγκόσμια κρίση ακούμπαγε όλα τα κράτη του πλανήτη, κυρίως όμως τις μεσογειακές χώρες, και έπρεπε το ΠΑΣΟΚ μέσα σε μια ώρα, σε μια ώρα σας το λέω επειδή έχω πλήρη πληροφόρηση, να αποφασίσει ποιον τρόπο θα
ακολουθήσει ώστε να σωθεί η χώρα, είτε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε να βγει έξω από αυτή. Θα ήταν τραγικό άμα ήμασταν έξω από αυτή. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Θα σας πω, σκεφτείτε τη σημερινή συγκυρία με τα γεγονότα στη Συρία να ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πω τα οικονομικίστικα, να μην είμαστε στο ευρώ και να είμαστε στη δραχμή, που όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Σκεφτείτε μόνο τα εθνικά ζητήματα, να ήμασταν εκτός ευρωπαϊκής ζώνης σήμερα, με αυτά τα γεγονότα στην Συρία. Ο ελληνικός λαός είναι χαρακτηριστικά ένας λαός με συνέστημα και πολλές φορές λειτουργεί με το συνέστημά του, και αυτό ήταν ίσως ένα αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ο λαός φορτώθηκε όλη αυτή την ιστορία της ανασύνταξης της οικονομίας μας πολλές φορές σκληρά, πολύ σκληρά, με πολύ σκληρά μέτρα, και βεβαίως οφείλουμε να απολογηθούμε για αυτό το πράγμα. Όμως δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη λύση. Σήμερα έρχονται τα αποτελέσματα του θετικού προσήμου της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, έστω και αν είναι αυτό μικρό, και άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο κύριος Σαμαράς, ήταν εναντίον του Μνημονίου 1 και λοιπά, σήμερα εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, και αυτή η πολιτική έχει ένα αποτέλεσμα θετικό. Θα θυμώσετε το Ζάπιο 1, 2, 3 κλπ. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ δεν μιλάω για τις παρατάξεις εκείνες οι οποίες μπορεί να έχουν μια θεωρητική άποψη, αλλά πολλές φορές και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι λέει η αριστερά τους και τι λέει η δεξιά τους, όταν όντας είναι 15 κομμάτια, 15 διαφορετικές απόψεις μέσα σε ένα κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Η ιστορία θα δικαιώσει αυτή τη σκληρή πολιτική, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έγιναν λάθη. Όταν το 2000 ο Γιαννίτσης, για παράδειγμα, προσπάθησε να αναδιαμορφώσει το ασφαλιστικό, πέσαμε να τον φάμε. Και το λέω πέσαμε να τον φάμε, γιατί ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς που έκανα το λάθος τότε. Και οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό το πράγμα. Επευλήθηκαν τότε οι συντεχνίες, ο συνδικαλιστικός, ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός. Οι συντεχνίες λοιπόν, όπως τις λέω, και οι οποίες σήμερα βρίσκονται κάπου αλλού, εκτός Πασό, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω με ποιες υποσχέσεις και με ποιες δεσμεύσεις, αλλά βρίσκονται αλλού, είναι εκτός Πασό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι κατέβαζαν τους διακόπτες και δεν άφηναν την οικονομία να αναπτυχθεί και δεν δεχόντουσαν την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού, θα ήμασταν σε καλύτερη μοίρα σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνανε λάθη, αλλά ποιος δεν κάνει λάθη. Το Πασόκ κυβέρνησε περίπου 30 χρόνια, ένα πολύ μεγάλο διάστημα, και μέσα σε αυτό το διάστημα δεν μπόρεσε να κάνει την αυτοκριτική του και να διαγνώσει τα λάθη του. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν από το λαό να κυβερνήσουν έχουν τη δύναμη να δουν ρεαλιστικά τα πράγματα και να κάνουν αυτοκριτική τους. Είναι αλήθεια ότι μετά την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ το ΠΑΣΟΚ ξέχασε την οργανωτική του δομή και τη βάση του, ξέχασε τις διακηρύξεις του και έγινε ένας κυβερνητικός σχηματισμός χωρίς κριτική από τη βάση, ούτε άκουγε τη βάση, ξέφυγε από τις διακηρύξεις του, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι γνωρίζουν την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουν τι έγινε από το 1974 μέχρι το 1981, πιστεύουν στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα του Παπανδρέου, πιστεύουν στο λαό,
πιστεύουν στο σοσιαλιστικό μεταχειρισχηματισμό που έγινε για το ΠΑΣΟΚ. Αν πιστεύουν κάλλος, αν δεν πιστεύουν πρέπει να μας πούνε τι πιστεύουν. Πού οδηγούν αυτό το κόμμα? Το μαγαζί τώρα έχει και χρέη. Θα λάβουν τα χρέη. Ποιος τα έκανε τα χρέη? Για μένα η πορεία είναι δύσκολη και εδώ θα φανούν οι ηγέτες, γιατί δεν φτάνει μόνο να βάζεις τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ και να το παίζεις αρχηγός.